Η ενημέρωση από τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων ξεκίνησε εδώ, από την πύλη Ε3. Αμέσως μετά την αποχώρησή τους, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες βγήκαν έξω από το κτίριο, πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, ζητώντας ουσιαστικά να ανοίξουν τα σύνορα. Πάνω στην ένταση και στην απόγνωση, ένας Αφγανός πατέρας πήρε το μόλις 2 μηνών παιδί του, το σήκωσε ψηλά, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του και απειλώντας να επιτεθεί σε άνδρες του λιμενικού. Σε δήλωση που μας έκανε αμέσως μετά στην κάμερα, αιτιολόγησε τη στάση του, λέγοντας ότι είχαν συλλάβει η λιμενική συγγενικό του πρόσωπο και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε ουστικά να τους αποτρέψει. Απειλώντας μάλιστα ότι αν δεν καταφέρει να περάσει μαζί με την οικογένειά του τα σύνορα, θα κάνει κακό και στα 5 του παιδιά, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν μας επιτράπει να βρεθούμε κοντά στο χώρο και να τραβήξουμε πλάνα, ενώ μετά την αποχώρησή τους δεν έγινε και καμία δήλωση για να μας πούνε άμα ήταν αποτελεσματική η συνάντηση ή όχι. Η ενημέρωση στους πρόσφυγες συνεχίζεται ακόμα και αυτή την ώρα στην πύλη Ε2 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει στην πύλη Ε1, αλλά κανείς δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να φύγει από το λιμάνι του Πειραιά, όπου μέχρι και τώρα παραμένουν 5.000 μετανάστες, ενώ στα 3 πούλμαν που έχουν έρθει από το πρωί δεν έχει μπει κανένας πρόσφυγας και μετανάστες. Μπροστά τώρα, αυτή την ώρα, βλέπετε, είναι και ο πατέρας, ο Αφγανός, ο οποίος νωρίτερα είδαμε να παίρνει το μόλις 2 μηνών παιδί του, να το σηκώνει ψηλά στον αέρα και ουσιαστικά να κάνει μια κίνηση επιθετική απέναντι στους λιμενικούς, σαν να θέλει να πάει να τους χτυπήσει με το βρέφος στα χέρια, σαν να θέλει να πάει να το χτυπήσει, να το πετάξει πάνω τους ή κάτω στο έδαφος. Λίνα. Μας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι λένε αλληλέγγυοι που ήταν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Θέλουμε να αγωνιστούμε μαζί σας, να δοθούν σπίτια, να δοθούν χώροι που θα ζείτε όπως όλοι μας, με ίσα δικαιώματα, να σας δοθεί κάρτα εργασίας, να μπορείτε να δουλέψετε όπως και εμείς, με ίσες αμοιβές. Στην Ιδωμένη τώρα, χιλιάδες πρόσφυγες παραμένουν εγκλωβισμένοι και αρνούνται να φύγουν, αν και γνωρίζουν πως τα σύνορα είναι κλειστά και δεν πρόκειται να ανοίξουν. Τα νεύρα είναι τεντωμένα και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαμαρτυρία προσφύγων και αλληλέγγυων που ζητούν να ανοίξουν τα σύνορα. Η Κλέλια Κλουτζού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλώς σας μεσημέρι. Στην Ιδωμένη, λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα είναι σε εξέλιξη διαμαρτυρία δεκάδων προσφύγων αλλά και αλληλέγγυων έξω από τα γραφεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ. Έχουν απλώσει ένα πανό και φωνάζουν συνθήματα για τα κλειστά σύνορα. Αυτό γίνεται, Λίνα, διότι στην περιοχή βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο επικεφαλής της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, καθώς και οι πρέσβεις της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας. Η κατάσταση είναι τεταμένη και μάλιστα εξακολουθούν επιτίδη να διαδίδουν φήμες ότι τα σύνορα θα ανοίξουν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι πρόσφυγες, οι πάνω από 10.000 άνθρωποι που βρίσκονται στον καταβλισμό της Ιδωμένης, εξακολουθούν να παραμένουν εκεί. Τώρα, εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου, είναι κλειστός ο δρόμος για 5η μέρα σήμερα για τα βαριά οχήματα. Και μάλιστα, πριν από λίγο, είχαμε και μία μικροένταση, καθώς 2 οδηγοί φορτηγών κατάφεραν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, οι πρόσφυγες άρχισαν με σφυρίχτρες να ειδοποιούν και άλλους πρόσφυγες να βγουν από τα αντίσκηνα. Έστησαν κάδους μπροστά στα οχήματα, άρχισαν να φωνάζουν, με αποτέλεσμα οι οδηγοί των φορτηγών να με τη βοήθεια και της αστυνομίας να κάνουν αναστροφή και να γυρίσουν προς τα πίσω. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε και τον δήμαρχο της Παιωνίας, τον κύριο Γκουντενούδη, ο οποίος σήμερα το πρωί κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες τόσο για τους αποκλεισμούς στην Παθέα αλλά και στη σιδηροδρομική γραμμή της Ιδωμένης, όπου παραμένει κλειστή για 19η ημέρα, αλλά και για τον καταβλισμό. Το ρωτήσαμε και μας είπε ότι με τη μήνυση αυτή ζητάει να εκενωθεί ο καταβλισμός της Ιδωμένης. Είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες, όπως έχουμε δει, έχουν αρχίσει και αντιδρούν, γιατί όπως λένε, η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Λίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Κλέλια. Εμείς να συναντήσουμε τώρα την Μίνα Καραμήτρου, κυρίες και κύριοι. Θα μας ενημερώσεις, Μίνα, για την δεύτερη επιχείρηση επαναπρόωθησης μεταναστών στην Τουρκία, που θα γίνει την Παρασκευή, καθώς και για μια εντυπωσιακή εξέλιξη που αφορά στις αιτήσεις ασύλου που έχουν υποβληθεί
τις τελευταίες ημέρες. Θα ξεκινήσω λοιπόν από Τυχείο. Να σας πω λοιπόν, Λίνα, ότι από αργά χθες το βράδυ μαθαίνουμε ότι υπάρχουν παράτιμοι μετανάστες οι οποίοι κρατούνται στο hot spot της Χίου, οι οποίοι έχουν ζητήσει να γίνει ανάκληση των αιτήσεων ασύλου που έχουν κάνει. Πρόκειται για Ιρακινούς και Πακιστανούς και όπως μας έλεγαν αρχές, αυτό ενδεχομένως και να δείχνει κάτω από πόσο μεγάλη πίεση για να μην επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν αιτήματα ασύλου, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι όταν κάνεις ένα αίτημα ασύλου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου και κυρίως ποια δικαιώματά σου χάνεις. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, η επόμενη επιχείρηση της Frontex θα είναι την Παρασκευή. Μιλάμε περίπου για 200 άτομα τα οποία θα επαναπροωθηθούν. Μάλλον θα είναι από την Γκο, από τη Σάμο και από την Μυτιλίνη. Από την Μυτιλίνη, επίσης, μην ξεχνάμε ότι περίπου το 97% όσων κρατούνται έχουν υποβάλει αιτήματα ασύλου. Ενώ πρέπει να σας πω ότι αιτήματα ασύλου έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν και μάλιστα αρκετά και από την Σάμο. Γι' αυτό και μάλιστα αρχικά ο αριθμός των ατόμων για την επαναπρόθεση της Παρασκευής ήταν πολύ μεγαλύτερος. Τώρα που άρχισαν τα αιτήματα ασύλου όμως καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί. Να σας πω επίσης ότι έχουν φτάσει οι πρώτοι 20 υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπαιδεύονται που θα βοηθήσουν στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου, καθώς επίσης και 25 μεταφραστές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα αρχίσουν από τη Δευτέρα να εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου. Με την πρώτη εκτίμηση βλέπουν ότι θα μπορούν να εξετάζουν 3 υποθέσεις την ημέρα. Άρα οι αρχές θεωρούν και η Frontex θεωρεί ότι θα μπορέσει να κάνει επιχείρηση επαναπρόθεσης προσφύγων προς το τέλος του μήνα. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα τεράστιο αγκάθι, το οποίο οι αρχές το παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας πω ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 68 νέες αφίξεις. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 4.733 άνθρωποι. Στην Ιδωμένη, 11.269. Συνολικά, Λίνα, σε όλη τη χώρα, 53.042 άνθρωποι. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Καραμήτρου.